Καλησπέρα σας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία σε αυτή τη σύσκεψη σήμερα, με αυτή τη συνάντηση που διοργάνωσε η κομματική οργάνωση, γιατί ναι μεν τα προβλήματα, όπως σωστά επισημάνατε όλοι, το ΚΚΕ τα γνωρίζει, είναι μέσα σε αυτά, προσπαθεί να τα προωθήσει στη Βουλή, στους αγώνες, παντού, αλλά παρόλα αυτά η ζωντανή επαφή, η συζήτηση και η παρουσία της αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σήμερα εδώ μας ενισχύει, μας γεμίζει επιχειρήματα, έτσι ώστε με περισσότερη αποδεικτικότητα, με περισσότερα στοιχεία να δυναμώσουμε την πάλη, να δυναμώσουμε τον αγώνα, να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση την κυβέρνηση, τα υπουργεία, τις περιφέρειες, παντού όπου μπορούμε, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν προβλήματα, να ανοίξει ένας δρόμος. Γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Ελλάδα, η πατρίδα μας, έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Ακόμα και τα στοιχεία που αναφέρατε σήμερα εδώ και αυτά που συναντάμε στις περιοδίες μας από το πρωί δείχνουν αυτό. Υπάρχει επάρκεια εργατικού, επιστημονικού, τεχνικού δυναμικού που είναι πάρα πολύ έμπειρο, μεγάλη τεχνογνωσία, έχουν αναπτυχθεί οι ίδιες οι δυνατότητες της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας. Και εμπόδιο σε όλα αυτά, για να ικανοποιηθούν οι πραγματικές, οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού μας, είναι αυτό εδώ το σύστημα της εκμετάλλευσης, που όσο πάει και χειροτερεύει, όσο πάει και σαπίζει, είναι διεφθαρμένο, δεν μπορεί να λύσει προβλήματα, αντίθετα τα περιπλέκει, γίνεται αδιφάγο το μεγάλο κεφάλαιο, για να ξεζουμίζει, να ματώνει το λαό, δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, δεν ενδιαφέρεται για την υγεία του, για τη ζωή του. Και βεβαίως γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών των ανταγωνισμών, γιατί η αιτία είναι ίδια. Οι αιτίες που γεννούν όλα τα προβλήματα, είτε αυτά αφορά τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο, όπως τα εξέδεσε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, είτε αφορά ζητήματα που εξέθεσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, άλλα εργατικά σωματεία, είτε είναι η ΛΑΡΚΟ, είτε είναι άλλη κλάδη στα Ινόφυτα, εδώ στη Θήβα, εργασιακή, είτε είναι τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός κόσμος της πόλης, όπως και ο εμπορικός κόσμος όλης της χώρας, όλες οι αιτίες αυτές έχουν τη βάση τους και είναι ίδια. Και βεβαίως έτσι πρέπει να το δούμε, γιατί είναι ενιαία όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας και σαν ένας άνθρωπος λοιπόν πρέπει όλα αυτά να τα παλέψουμε. Το ΚΚΕ προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί με τις δυνάμεις που έχει, τις δυνατότητες που έχει και μέσα στη Βουλή. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες ερωτήσεις, πιέσει σε Υπουργεία προς την κυβέρνηση για να επιληθούν ζητήματα και κυρίως βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα. Σήμερα, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας και εκτός των άλλων είναι και η μέρα που ξεκίνησαν οι αγώνες μέσα στην καραντίνα, μέσα στην πανδημία, μέσα στο lockdown πέρσι στις 7 Απριλίου και ξεκίνησαν από τους υγειονομικούς της χώρας μας και έδωσαν σήμα σε όλο τον κόσμο και τα προβλήματα αντί να επιληθούν με αιτήματα που τα θέταν από την πρώτη μέρα η υγειονομική που τα έθετε το ΚΚΕ επιδεινώνονται συνεχώς. Έχουμε φτάσει να θρυνούμε χιλιάδες νεκρούς, δεν φαίνεται να τελειώνει αυτό το μαρτύριο πολύ σύντομα και βεβαίως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα. Ενώ η βασική πρόταση που από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνει, που ήταν η άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας
ώστε να ενισχυθεί και με προσωπικό και με κλίνες και με μεθ το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί μόνο εκεί μπορεί να ακουμπήσει ο ελληνικός λαός και να γιατρευτεί και να κερδίσει τη ζωή του, δεν προχώρησε. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και τώρα που έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση δεν προχωρά σε τέτοια επίταξη, αντίθετα δίνει αβέρτα επιπλέον χρήμα στους μεγάλους κλινικάρχες, στους ιδιώτες καπιταλιστές της υγείας, για να θησαυρίζουν. Και ξέρετε όλοι ότι μέσα σε αυτό το χρόνο της πανδημίας έχουν θησαυρίσει όλοι τους πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουν, τρελά λεφτά έχουν βγάλει. Και η κυβέρνηση, ακόμα και για τεστ που στέλνει εκεί, ακόμα και για εξετάσεις, ακόμα και για κλίνες που δεν έχει το δημόσιο σύστημα, τους πληρώνει αδρά. Και εδώ μια περιοχή όπως η Θήβα, με χιλιάδες κατοίκους, με δίπλα να έχει την κεντρική εθνική αρτηρία, τον εθνικό δρόμο, το βασικό εθνικό δρόμο της χώρας μας, με πολλά εργοστάσια που δουλεύουν εργαζόμενοι όχι μόνο από την περιοχή της Θήβας ή τη Βιωτή, αλλά και από τη Νέβια, τη Φθιώτιδα, την Αττική, και συνοστίζονται με μεγάλα εργατικά ατυχήματα και με προβλήματα, όταν έχει ειδικούς πληθυσμούς εδώ, όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι οι πρόσφυγες με τη δομή, όπως είναι τα στρατόπεδα με τους φαντάρους, όπως είναι βεβαίως οι γυναικείες φυλακές στον Ελαιώνα και βεβαίως το αεροδρόμιο στην Τανάγρα, που φορτίζουν αυτή την κατάσταση, και πρέπει να υπάρχει και να αναπτυχθεί ένα νοσοκομείο πλήρες, στελεχωμένο, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με άλλες ειδικότητες διοικητικές κλπ. Που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, και φτάνουμε στο σημείο να γίνεται αυτό που έλεγε η πρόεδρος, να μην υπάρχει αναισθησιολόγος αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχουν 4-5 χειρουργοί και δεν μπορούν να χειρουργήσουν γιατί λείπει αναισθησιολόγος. Δεν υπάρχει ακτινολόγος, δεν υπάρχει ακτινοδιαγνώστης για να μπορέσει κατάγματα ή άλλα, ενώ υπάρχουν οι ορθοπαιδικοί που θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Αυτά είναι προβλήματα και αυτά, ξαναλέω, έχουν την ίδια αιτία. Γιατί απαξιώνεται συνεχώς το δημόσιο σύστημα και γίνεται και μπαίνει μέσα σε αυτή τη μέγενη των ανταγωνισμών, των μεγάλων προβλημάτων. Ίδιο πρόβλημα είναι και το εμβόλιο και τα εμβόλια. Γιατί τρώγονται μεταξύ τους για το ποια θα έχει τα περισσότερα κέρδη οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, οι πολυεθνικές του φαρμάκου, τα μονοπόλια διεθνώς, και μεταξύ τους βέβαια τα κράτη που έχουν αυτές τις εταιρείες. Και γι' αυτό παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο και της έλλειψης εμβολίων και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Μας έλεγαν οι εργαζόμενοι το μεσημέρι στο νοσοκομείο ότι θα μπορούσε να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός της Θήβας, τουλάχιστον εδώ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα σε ένα μήνα, δύο, θα είχαν τελειώσει. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχουν εμβόλια. Και την ίδια ώρα υπάρχουν εμβόλια ασφαλή, και αυτά που δόθηκαν από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και άλλα που έχει συμφωνήσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλα όπως είναι και το ρώσικο και το κινέζικο. Εδώ έλεγα το εξής παράδειγμα. Είχα συνάντηση με την πρέσβη της Κούβας και μου έλεγε ότι η Κούβα αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει 4 εμβόλια. Και για μικρές ηλικίες και για ευπαθείς ομάδες και για μεγάλες ηλικίες, αλλά και για όλες τις ηλικίες του πληθυσμού. Τα δύο έχουν εγκριθεί, έχουν πάρει έγκριση, έχουν πάει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο. Η Κούβα, που είναι 10 εκατομμύρια κάτοικοι, όπως είναι η Ελλάδα δηλαδή, μια μικρή χώρα, και όχι μόνο αυτό, τις έχει εμπάρκο επιβάλει οι Αμερικάνοι εκεί, τις έχουν επιβάλει οι Αμερικάνοι, και δεν μπορούν, και με πολεμικά πλοία την έχουν ζωσμένη και δεν μπορούν να έχουν ούτε ανταλλαγές εμπορευμάτων οι άνθρωποι, και έχουν ελλείψεις, γιατί είναι ένα νησί μέσα στο στόμα του λύκου. Αλλά όμως για χρόνια έχτιζαν αυτό το σύστημα εκεί, δεκαετίες πριν, και έχουν αυτές τις υποδομές και μπορούν σήμερα να έχουν μόνο 300 θύματα εμπορευμάτων
σε 10 εκατομμύρια πληθυσμό, ίδιο με την Ελλάδα, που η Ελλάδα ήδη θρυνούμε και δεν ξέρουμε που θα φτάσουμε, 8.500 νεκρούς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα με καθαρό μάτι και σε αυτή την κατεύθυνση να τα εντάξουμε όλα. Θα μου πείτε δεν λύνονται όλα, βεβαίως δεν λύνονται. Όμως για παράδειγμα εδώ γιατροί μπορούν να προσληφθούν στο νοσοκομείο της Θήβας. Γιατί δεν λύνεται αυτό? Και οι ειδικότητες ειδικοί και νοσηλευτές και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά γίνεται. Καταθέσαμε πρόταση νόμου και την απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, που έχει 150 τόσους βουλευτές που χρειάζεται να σηκώσουν το χέρι τους και να ψηφίσουν εκεί. Και απέρριψε την πρόταση του ΚΚΕ και άλλων κομμάτων. Γιατί δεν μπορεί αυτό να γίνει? Γιατί δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φτιαχτεί το κέντρο αιμοδοσίας που είναι απαραίτητο για το νοσοκομείο? Εδώ και τώρα πρέπει να φτιαχτεί. Γιατί δεν μπορεί να στελεχωθεί και να λειτουργήσει το κέντρο αποκατάστασης της υγείας, της υγιεινής, της αποκατάστασης των ανθρώπων που υπάρχει εκεί, έτοιμο κτίριο? Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ? Μας έλεγε η διοίκηση του νοσοκομείου και το Σωματείο Εργαζομένων ότι υπάρχουν 4 κλίνες ΜΕΘ στη Θήβα που έχουν στελεχωθεί, έχουν τις υποδομές, τα πάντα. Τα μηχανήματα, τα εργαλεία που μπορούν εδώ και τώρα, αύριο το πρωί, να λειτουργήσουν και να συνδράμουν, να διασωληνώσουν συνανθρώπους μας εάν χρειαστεί. Αντί να τους στέλνουν στη Λαμία, στη Λιβαδιά, στη Λάρισα, στο Βόλο, δεν ξέρω πού. Γιατί η Αθήνα έχει κορεστεί και δεν μπορεί να πάρει άλλους. Και λείπουν γιατροί της ΜΕΘ. Αυτό είναι. Τους λείπουν γιατροί. Και απευθύνονται στην κυβέρνηση και δεν το επιλύει αυτό το ζήτημα. Αυτά δεν είναι προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν? Όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται. Αντίστοιχα, χρειάζεται ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θέλει να έχεις κέντρα υγείας. Δεν μπορεί για το παραμικρό να επιφορτίζονται τα νοσοκομεία είτε εδώ είτε αλλού, στην Αθήνα, στο κέντρο. Αν δεν έχεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και εδώ πρέπει να ενισχυθεί και της Θήβας και του σχηματαρίου και των Ινοφύτων και στις Ερυθρές να υπάρχουν κέντρα υγείας εξοπλισμένα, είπε ο συνάδελφος από το εργοστάσιο, το συγκεκριμένο από τον κλάδο εκεί που δουλεύει, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τα εργατικά ατυχήματα. Έχουμε μια σειρά χώρους. Είναι εστίες υπερμετάδοσης οι χώροι δουλειάς. Και εδώ δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα. Δεν ελέγχεται. Γιατί δεν υπάρχει στην ουσία επιθεώρηση εργασίας για να κάνει τους ελέγχους. Δεν έχει προσωπικό για να ελέγξει. Υπόθηκαν τα ζητήματα και σε αυτά θα πρέπει να τα παλέψουμε. Δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα από τους εργοδότες, γιατί θέλουν να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Είναι υποστελεχωμένες μια σειρά υπηρεσίες ελέγχου αυτών των ζητημάτων, ιδιαίτερα στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Για να μην μιλήσουμε τώρα που δεν γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ που χρειάζονται και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα αυτά είναι προβλήματα και δεν είναι μόνο η υγεία. Είναι η ίδια η κατάσταση με την οικονομική κρίση και λόγω της πανδημίας τώρα που έχουν οξυνθεί τα προβλήματα, οι αναστολές στην εργασία, η τηλεργασία που είναι νέα μορφή εκμετάλλευσης, η εντατικοποίηση της δουλειάς, οι υπερορίες, η απληρωσιά γύρω από αυτά τα ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικά όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουν οι εργάτες και οι εργάτριες και στα εργοστάσια μέσα σε άλλους χώρους δουλειάς. Μου έλεγαν αυτό το χαρακτηριστικό σε μια επιχείρηση εδώ στην περιοχή, όπου οι εργάτες δουλεύουν 5 μέρες 12ωρο, 5 μέρες μετά κάθονται ρεπό και 5 μέρες δουλεύουν 12ωρο νύχτα. Και οι ώρες υπερορίας βέβαια σε αυτά δεν πληρώνονται και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή, θα το φέρει λέει το Μάιο, όπου θα κατοχυρώνει το 10ωρο. Αυτό για το οποίο έχησαν το αίμα τους το 1800 τόσο οι εργάτες στην Αμερική,
σε άλλες χώρες εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που έγιναν αιματηροί αγώνες για αυτά και κατοχυρώθηκε το οκτάωρο, τότε θα γίνει πάλι δεκάωρο. Χώρια τα άλλα αντεργατικά μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί και δεν πρόκειται να πάρουν πίσω κανένα, παρότι προεκλογικά λένε ότι θα αρχίσουν να τα καταργούν και να βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά θα παίρνουν και καινούργια. Αυθαιρεσία, ασυδοσία, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν ανασφάλεια, φόβο, αβεβαιότητα και βεβαίως την απλήρωτη, την ανασφάλιστη εργασία. Και εδώ το κρίσιμο ζήτημα είναι τι δρόμος ανάπτυξης ακολουθείτε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Και εμείς λέμε ότι ο πραγματικός ιός είναι αυτός, ο οποίος δεν θεραπεύεται κιόλα. Ο άλλος, ο κορονοϊός, όπως κι άλλοι ιοί στο παρελθόν, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα, έστω με απώλειες πολλές, θα θεραπευθεί. Θα βρεθεί και το φαύρο, θα βρεθούν και τα φάρμακα, θα γίνονται τα εμβόλια. Αλλά αυτό το σύστημα δεν θεραπεύεται. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί. Για δέστε τώρα, έκλεισε η Schneider Electric, καλά τη λέω έτσι, στα Ινόφυτα, με τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος για τη ΔΕΗ. Η Pipelife επίσης, που είχε πλαστικές σωληνώσεις για ίδρευση, για τέτοια ζητήματα που είναι απαραίτητα. Τι έγινε, γιατί αυτές οι πολυεθνικές που ανήκουν αυτές οι εταιρείες άλλαξαν ρότα, έβαλαν τη νέα τεχνολογία αιχμής στους τομείς, λέει, της πράσινης ενέργειας. Τα πράσινάλογα που έχετε ακούσει που λέμε, που τα έχουν κάνει εδώ κορυφή και η κυβέρνηση τούτη εδώ και οι προηγούμενοι, ότι θα κάνουμε την πράσινη ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη. Και βεβαίως η κριτική που κάνουν δυστυχώς άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σωστή είναι και έχει και υποκρισία. Ότι δεν μπορεί, λέει, να κρατήσει τους επενδυτές. Μα δεν είναι ότι δεν μπορεί να τους κρατήσει, γιατί και οι ίδιοι την ίδια γραμμή έχουν. Λένε ότι πρέπει να μετατραπούν σε εταιρείες πράσινης ανάπτυξης. Μέχρι και τα έλατα στον Ανατολικό Ελικόνα εκεί πέρα, εκεί μέσα που έχει ελατοσκεπή περιοχή, έδωσαν άδεια σε απόσταση αναπνοής μάλιστα και από ένα αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει εκεί, την υποκρίνη που την αναφέρει ο Ισίωδος, να γίνουν αιωλικά πάρκα, να γίνουν ανανεώσεις με σπήγες ενέργειες, να γίνουν ανεμογεννήτριες μέσα στα έλατα, καταστρέφοντας το φυσικό πλούτο. Αυτό δεν είναι καταστροφή της πράσινης ανάπτυξης την οποία ζητάει ο λαός και όχι οι δικοί τους? Ή εδώ έχουν αγοράσει την αγροτική παραγωγή μέσα χωράφια, εδώ φτιάχνουν τα φωτοβολταϊκά ή ανοίγουν μετά τους δρόμους για τις ανεμογεννήτριες και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα στα Βάλια, στην περιοχή της Στίβας γενικότερα. Η ΒΥΠΕ, η βιομηχανική περιοχή των Ινοφύτων, μαθαίνουμε ότι σχεδιάζεται να γίνει εκεί πέρα, να εγκατασταθεί μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Εδώ αυξάνουν οι κίνδυνοι για μια μεγάλη έκταση στην περιοχή εκείνη βιομηχανικού ατυχήματος. Το Σοβέτο το θυμόμαστε όλοι. Οι νεότεροι το έχουν διαβάσει και έχουν ακούσει για το τι είχε συμβεί. Άρα λοιπόν, εδώ που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε μια πυρκαγιά ο κρατικός μηχανισμός, το ελληνικό κράτος, όπως έγινε στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί με μιας μεγάλης τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ας μη μας λένε για προστασία του περιβάλλοντος και για πράσινη ανάπτυξη. Άλλα είναι τα συμφέροντα. Το ίδιο από άλλη σκοπιά είναι το πρόβλημα που έθεσε ο συνάδελφος για τη Λάρκο. Έχουν οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια, βήμα το βήμα, χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις σε πλήρη απαξίωση και βέβαια την έχουν οδηγήσει τώρα με διαδικασίες εξπρές στην ειδική εκαθάριση, χωρίς όμως καμιά πρόβλεψη ούτε για τη διασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων για τους εργάτες της Λάρκο. Και βεβαίως χαιρετίζουμε και από αυτό το βήμα και τον εκπρόσωπο
του συνδικάτου που μίλησε και έβαλε το θέμα και σωστά το έβαλε, γιατί είναι γενικότερο ζήτημα, αφορά όλο το λαό, άσχετα αν είναι εργάτης, άσχετα σε, αν δεν είναι στον κλάδο του μετάλλου, σε όποιο κλάδο και αν είναι, αφορά και τον εμπορικό κόσμο, αφορά και τον αγροτικό κόσμο, γιατί είναι πηγή ζωής η Λάρκο για όλη την περιοχή και βεβαίως σωστά υπόθηκε για όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχει, έχει ανέβει η τιμή του νικελίου, υπάρχουν μεγάλες προσφορές, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να γίνει τεράστια παραγωγική αξιοποίηση σε πάρα πολλούς τομείς και σε συνεργασία και με άλλους κλάδους της οικονομίας. Η ΙΕΑΒ, που είναι η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας, με υψηλή τεχνολογία, τεχνογνωσία και με υποδομές τεράστιες, που συνεχώς απαξιώνεται, ιδιωτικοποιείται και αυτή ξεπουλιέται και οι εργαζόμενοι βιώνουν τις αντεργατικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, αφού ακόμα και αυτά που ψήφισαν, που δέχτηκαν, που υπόγραψαν ως συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν δέχονται τώρα να την εφαρμόσουν η εργοδοσία, δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Και όταν μιλάμε για σύγχρονες ανάγκες, ακριβώς εννοούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και το μισθό, και τα εργασιακά δικαιώματα, και το πώς δουλεύει με τις σχέσεις εργασίας για να μην εξοντώνεται ο εργαζόμενος. Εννοούμε βεβαίως και τα προβλήματα άλλα, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η στέγαση. Αναφέρθηκε το παράδειγμα των εργατικών κατοικιών, που μετά από 22 χρόνια διανομής, για πόσες, 370 μου φαίνεται κατοικίες, ήταν εκεί, δεν έχει γίνει ακόμα οριστική παραχώρηση, από όσο έχω υπόψη μου. Και πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ενώ δεν έχει παραχωρηθεί αυτό που υπόθηκε στους δικαιούχους, 9 δικαιούχους που έχουν κληρωθεί εδώ και είναι κάμποσα χρόνια, 4-5 χρόνια, πόσο έχει αυτή, 2017. Αυτά αφορούν τη ζωή του εργαζόμενου, η κατοικία για παράδειγμα, όπως η μόρφωση των παιδιών του, η παιδεία. Και σωστά είπε η κυρία Μητσικώστα ως εκπρόσωπος των καθηγητών της ΕΛΜΕ, του νομού της Βιωτίας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Τα σχολιά μας να είναι κλειστά, γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε έγκαιρα τα μέτρα. Και τούτη εδώ η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη βέβαια. Γιατί σόι πάει το βασίλειο και υπάρχει αλυσίδα παραλήψεων και προβλημάτων που συνεχώς προστίθενται όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί και λείπουν δάσκαλοι και καθηγητές, ενώ θα μπορούσαν να προσληφθούν και να μπορούν να γίνουν τα τμήματα. Λείπει τεχνικός εξοπλισμός, λείπουν αίθουσες, στιβάζονται τα παιδιά. 15 παιδιά έπρεπε να είναι το ανώτερο όριο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ και χρόνια, το λέμε και από πέρσι ιδιαίτερα με την πανδημία. Και δεν επιτρέπεται αυτό το άνοιξε, κλείσε και λοιπά, ή τα τεστ, τα self-test που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο, γιατί από ό,τι έμαθα, γιατί βρισκόμουν εδώ στη σύσκεψη, η ανακοίνωση μιλάει για άνοιγμα των τριών τάξεων του Λυκείου, νομίζω. Άρα λοιπόν και αυτά είναι ζητήματα που αφορούν όλους. Αφορούν τους εργάτες, τους υπάλληλους, τους εμπόρους, τους αγρότες, γιατί όλοι έχουν παιδιά. Και φυσικά, εδώ ένας μεγάλος κλάδος, ένα μεγάλο λαϊκό στρώμα που πλήττεται, είναι ο εμπορικός κόσμος. Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων, οι μικροεπιχειρηματίες, είτε είναι στην εστίαση, είτε είναι έμποροι, είτε μικροβιοτέχνες κλπ. Και αναφέρθηκε εδώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, νομίζω αναλυτικά, η κυβέρνηση θεωρούμε έχει ακέραια την ευθύνη που τα μικρομάγαζα βάζουν συνεχώς λουκέτο. Είναι ένα ζήτημα, αφορά όλο το λαό αυτό. Αφορά και τους εμπόρους βεβαίως που θέλουν, γιατί οι εργάτες ή οι αγρότες είναι οι πελάτες τους, αλλά αφορά και τους υπόλοιπους σαν μια γροθιά όλοι μαζί ενωμένοι να τα παλέψουμε. Εμείς λέμε ότι το επίδομα ειδικού σκοπού για τις κλειστές επιχειρήσεις θα πρέπει να παραχωρηθεί τώρα αμέσως και όχι το Μάιο,
όπως είπε η κυβέρνηση, γιατί είναι επίγουσα η κατάσταση για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Και βέβαια να δοθεί και σε όλους τους κλάδους, περιλαμβανομένων λέμε εμείς και εκείνων των μαγαζιών εστίασης, για παράδειγμα, που μένουν εκτός από τα άλλα προγράμματα. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για διαγραφή χρεών, για οφειλές που υπάρχουν προς το δημόσιο, προς την εφορία, προς τις τράπεζες, τέλος πάντων, οπουδήποτε υπάρχει χρέος. Να υπάρχει μείωση της φορολογίας, να γίνει επανένταξη στο αφορολόγητο, αυτό που έχουμε ζητήσει, να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Το ΚΚΕ, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση νόμου στη Βουλή για όλους αυτούς. Και η κυβέρνηση δεν τη φέρνει για ψηφοφορία. Την κρατάει στα συρτάρια της. Βέβαια, κάποιες που φέρνει, τις καταψηφίζει πάλι, γιατί έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, έχει την πλειοψηφία εκεί. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα παλέψουμε και βεβαίως και στη Βουλή, αλλά όχι μόνο εκεί, ξαναλέω, και στους καθημερινούς αγώνες. Ή να πω, επειδή έχουμε κάνει και ερωτήσεις, παρότι δεν μίλησε εκπρόσωπος εδώ από τους αγρότες, από την Ομοσπονδία, από συλλόγους, και εδώ, επειδή είναι αγροτική περιοχή, είναι εξοντοτικά αυτά που παίρνουν τα μέτρα για τους αγρότες. Το κόστος για την παραγωγή είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι. Και την ίδια στιγμή οι τιμές κατρακυλάνε συνέχεια, είναι πολύ χαμηλά. Και στα αμπέλια και για το κρασί και για την πατάτα δεν μπορούν να βγουν πέρα μια αγροτική οικογένεια να κρατήσει την παραγωγή της, να μπορέσει να χώρια που οι αποζημιώσεις που έχουν τάξει είτε για το χιόνι, για τους παγετούς, είτε για άλλα σε άλλες περιοχές, εδώ δεν είχαμε πολλές πλημμύρες φέτος, ίσως άλλες χρονιές εδώ είχαμε δεινοπαθήσει, αλλά σε άλλες περιοχές ακόμα οι αποζημιώσεις που έχουν τάξει δεν γίνονται. Άρα λοιπόν αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει ενωμένοι όλοι να τα παλέψουμε. Εδώ ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο επιστήμονας, ο έμπορος, ο αγρότης δεν είναι κεντρός ή αριστερός ή δεξιός, νεοδημοκράτης, κομμουνιστής, δεν ξέρω τι, ΣΥΡΙΖΕΟΣ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πάμε με αυτή τη λογική, με το τι ψήφισε ή τι ψήφιζε ο καθένας. Βεβαίως είναι πρόβλημα αυτό, αλλά είναι άλλη τάξη πρόβλημα, να μην το συζητήσουμε εδώ. Γιατί είναι ατομική ευθύνη του καθένα τι επιλέγει και ποιους επιλέγει να φτιάχνουν πλειοψηφίες στη Βουλή και να μην ψηφίζουν ύστερα νόμους που να είναι για το συμφέρον και των εμπόρων και των εργατών και των αγροτών, δηλαδή του λαού. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εγώ έλεγα το εξής, και αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Εμείς όλοι πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνική συμμαχία. Όχι οι κορυφές και αυτά που λένε οι αρχηγοί να συζητήσουν και να τα βρουν. Αυτά δεν γίνονται. Και είναι κοροϊδία. Όποιος το λέει και ξέρει, εν πλήρη συνειδήσει ότι κοροϊδεύει. Πρέπει να ενωθεί ο λαός στη βάση. Τα εργατικά σωματεία των υπαλλήλων, των εμπόρων, των αγροτών, των γιατρών, άλλων επιστημόνων, των φοιτητών από την νεολαία, τα μαθητικά συμβούλια, οι μαθητές, οι καθηγητές, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι έμποροι, οι αυτοαπασχολούμενοι, όλοι αυτοί μέσα από τους συλλόγους τους, μέσα από τις επιτροπές τους, τις κινήσεις τους, ό,τι έχουν να ενωθούν και να φτιάξουν μια κοινωνική συμμαχία που θα έχει στόχο και την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά θα έχει στόχο αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία, που ξεζουμίζουν τον τόπο, που δεν αφήνουν τη Θήβα και τους εργαζόμενους, το λαό της Θήβας, να αναπτυχθεί και να προοδεύσει, να πάει μπροστά. Μπορούμε να βαθίσουμε δηλαδή σε ένα άλλο δρόμο, πιστεύουμε εμείς. Και βέβαια μέσα εδώ εμείς λέμε ότι όσο πιο ισχυρούς μας κάνετε, όσο πιο σε αυτή τη συμμαχία η ηγετική δύναμη θα είναι το ΚΚΕ, και γιατί έχει την πείρα και γιατί έχει τη συνέπεια, τη σταθερότητα, και όσο ισχυροποιείται θα μπορεί πραγματικά να γίνει ένας δρόμος και για τα άμεσα προβλήματα, οπωσδήποτε να επιλύονται ό,τι μπορεί να ανακουφιστεί σίγουρα η κατάσταση, αλλά κυρίως να ανοίγουμε το αύριο για να επιληθούν οριστικά και τελεσίδικα αυτά τα προβλήματα. Με μια νέα κοινωνική οργάνωση, με ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, με το λαό πραγματικά στην εξουσία και όχι στα λόγια
όπως λένε προεκλογικά όλα τα κόμματα, και βεβαίως με ένα κεντρικό σχέδιο, με ένα επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας και όλων των υπηρεσιών, που θα μπαίνει στην υπηρεσία μόνο της εργατικής τάξης, των λαϊκών άλλων στρωμάτων, των σύμμαχων στρωμάτων, των εργαζομένων, και θα ανοίγει ο δρόμος για να ικανοποιηθούν ολόπλευρα πραγματικά αυτές οι ανάγκες, για να υπάρχει ευημερία. Σε αυτό τον αγώνα λοιπόν σας καλούμε, σε συστράτευση, σε συμπόρευση, μέσα στο κίνημα, με τέτοιες συζητήσεις όπως κάνουμε σήμερα, και βεβαίως και με άνοιγμα της συζήτησης για το πού πρέπει να πάει η κατάσταση οριστικά και πού πρέπει να οργανώσουμε με πιο περιεχόμενο τον αγώνα μας για να μην την ξαναπατάμε όπως την έχει ξαναπατήσει πολλές φορές ο ελληνικός λαός σε αυτή εδώ τη χώρα, να καταλήγουμε μέσα από συζητήσεις. Και ο ένας με τον άλλον, και ο ένας σύλλογος με τον άλλο σύλλογο, και το ένα διοικητικό συμβούλιο με το άλλο διοικητικό συμβούλιο, και ο ένας πρόεδρος με τον άλλο πρόεδρο, και με τις κομματικές οργανώσεις, με όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να επιλύσουν προβλήματα, γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε εμείς θα πάμε μπροστά. Σας εύχομαι καλή δύναμη, συγγνώμη αν σας κούρασα. Να σας ευχαριστήσω πάλι για αυτή τη συμμετοχή. Να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία, και εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Να θεωρείτε ότι να έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με εμένα προσωπικά κάτω κεντρικά, μέσω της οργάνωσης φυσικά, οπωσδήποτε και εδώ, την τοπική οργάνωση, την περιοχή, που είναι εδώ και ο γραμματέας περιοχής είναι εδώ και παρακολουθεί την όλη συζήτηση, και να προωθήσουμε τα ζητήματα. Υπομνήματα μπορείτε να μας καταθέσετε. Εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή ακόμα με τους ευρωβουλευτές μας, κάνουμε παρεμβάσεις εκεί, και να ανοίξει ένας δρόμος για να ανακουφιστεί και ο λαός της Θήβας, αλλά κυρίως για να λύσουμε και οριστικά πολιτικά, οικονομικά το πρόβλημα που μας ταλανίζει όλους. Και να περάσει βέβαια και αυτή η δύσκολη κατάσταση με την πανδημία, με όλους στις επάλξεις υγιείς και σε εσάς και στις οικογένειές σας. Γεια σας.